Γεια σας, Στέκιν. Τι πάει κανονικά, δεν καταλαβαίνω. Μου σπάσε το κεφάλι, ρε. Κάτσε κάτω, να είσαι και πατέρας. Αν είναι να το... Παιδάκι, 5 χρονών. Γεια σας, Τέκεν Σίριους. Τέκεν Σίριους. Τέκεν Σίριους 8. Μ' άφησε σημάδι τον βλέπεις. Βλέπεις με την μαύρη σημάδι. Συνέχωσα κανονικά. Όχι, δεν με έχω κανονικά, παιδιά, το βλέπετε. Βλέπεις ότι με χτύπησε. Αυτή τη στιγμή τώρα που με βλέπετε και κάνω το Θεό, έχω θυμηθεί τα νιάτα μου. Tekken 8, σαν άλλοτε ένα από τα μακροβιότερα παιχνίδια. Πες μου τέσσερις χαρακτήρες του Tekken, έτσι τώρα για να δω. Ο Τίγρης. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς το λέγεται. King, μπράβο. Το ρομπότ. Ένα που δεν είναι ρομπότ. Μια Κινέζα που ήταν έτσι σαν τη Zhong Yu. Παλιά. Το πάντα. Και ένα αρκουδάκι και εμένα, πάντα. Μπράβο, Μιχάλη. Έχει τον πάντα, ναι. Πάντα, τον Νεκούμα η αρκούδα. Δραγκούνοφ. Από τους αγαπημένους μου, Μπράιαν. Και δεν μπορεί να υπάρξει Tekken χωρίς το Γιάννη Μίτσο. Στο πλαίσιο θα βρείτε το Tekken 8. Και ανυπομονώ να πλακωθούμε στις μπουνιές. Και πραγματικά, αλλά επειδή αυτό δεν γίνεται να παίξει σε βίντεο, τουλάχιστον στο παιχνίδι. Ωραία, εγώ θα πάρω τον King Pony. Εγώ θα πάρω τον Τζάκο Χάρα. Και εγώ θα κάνω το διαιτητή. Κάνω το διαιτητή, θα παίξει μετά εσύ με τον Γιάννη Μίτσο. Εντάξει, τώρα για το Tekken τι να λέμε. Τουρνουά και τουρνουά γίνονται. Έχει τρελό fan base. Και θα δεις, Μίτσο, ότι είναι επικαιροποιημένο σε γραφικά για νέες κονσόλες. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το παλιό το Tekken που το θυμόμαστε. Τώρα σε PS5 παίζουμε. Ποιος είναι ποιος? Εγώ είμαι ο King. Εγώ είμαι ο Γκάιλ. Που μοιάζω με τον Γκάιλ. Θυμάμαι Δέλτα κάνει συνεχόμενο κόμπο. Ναι! Αλλά είναι διαφορετικό παλιά. Έκανε πα! Αντινάλη, κατάλαβες. Δηλαδή ο King χτυπάει με σφαλιάρες. Κάτσε, εμείς δεν δουλεύει το χειριστήριο. Εμένα δεν έχω φάει πόσες και δεν έχω ρίξει καμία. Α, είναι αργός. Καταρχάς αφαίρεσαι το με tutorial που έχεις εδώ πέρα, δεν είναι... Εσύ το έχεις. Εγώ είμαι. Έχει και το hit burst, ε. Άντε ρε Μιχάλη, ένα και... Συγγνώμη ρε παιδιά, είναι αργός ή το χειριστήριο δεν πλέον. Ο με Jack έτσι είναι, ρε. Όπου, ό,τι χειρότερο είναι. Ω, θα το ένα, Μιχάλη. Άστο, άστο. Ρε, Jack, με τα χορδία. Να το πήρε φορά! Αααααααα! Ρίχτω τη! Αυτό είναι! Κι άλλη μία! Πήρα, θα τη φας! Τελείωσες! Τι, πώς είναι ώρα! Τελείωσες! Το κομπόμπο, Μπέγερ! Και να χάσω... Και να χάσω είμαι εντυπωσιακός, τουλάχιστον! Ένα χίτι με! Όχι! Παραπάνω! Ρίχτω, κάτι! Φτάνει! Στο ήταν! Ένα! Πάμε για παράταση! Άρχισε. Έλα ρε King, έλα ρε αγόρι μου. Βγάλε μια άμυνα ρε. Σε έχει φάει όλο ο Μιχάλης. Παίξε, δεν είμαστε live, μην αγώνες. Ωχ. Τώρα έπιασε πάλι. Ναι, αστόχισε. Όχι ρε παιδιά, κενό βρήκα. Αυτή την κίνηση που έκανες την έκανα πολύ παλιά. Γενικά έχει πάνω κάτω από τα ίδια μου. Αυτή είναι η κίνηση Σοφοκλής Χριστιανίτης στο σβέργο του Κρίστισιτς. Έτσι, η γρήγορη της μπουνιάς από πίσω, εκεί που η καρέκλα έχει χτυπήσει τον Μπουρούση. Κάνε hit wave. Ρίχτω, οχ! Αυτό είναι. Πώς με πήρε κολοφεράτο τώρα. 2-2. Έλα εκεί! Πάμε! Κέρδισε. Κοίτα να δεις. Ρε γαμόδιο, ξεκίνησα καλά, κοίτα να δεις, το μάθα το παιχνίδι τώρα. Είμαι με μουσική απ' τα σκέφτια. Ποιος πες αξιωγόνιζες. Έλα ρε. Ναι. Και με αξιωγόνιζες το βάθος έχασες. Πρέπει να έρθει ο επόμενος, παρακαλώ. Θα πάρω το πάντα εγώ τώρα. Αυτό που πάντα ήθελα. Πάρε έναν άλλον. Συνήθως αυτή εδώ πέρα. Άντε, πάρε την αρκούδα. Τώρα είναι όμως από τον άποδο θα πρέπει να είσαι. Το θέμα είναι ότι είσαι και πιο ψηλός, είσαι 2,80-2,77 και είσαι και πιο βαρύς. Θα είμαι πιο αργός. Βάλε δάσος. Έχει το ψάρι που σου. Εννοείται. Έτοιμος. Κάτσε. Γιατί πρώτα δεν μου είπες έτοιμος. Ελένα, τι το πατάς. Τα πάντα. Θα τον ξεφτυλίσω. Όχι, όχι, μάρι. Χαρδούκεν. Αυτό είναι πάλι παιχνίδι. Τι κάνει, ρε. Πάτω ψάρι, πάτω. Πώς έγινε αυτό το ψέμα τώρα, γιατί το ψάρι ο λαιμός έγινε πύραυλος.
Μπύραυλος. Πάμε, πάμε, πάμε! Μην τον αφήσεις να πέσει! Τελείωσε τώρα! Ναι! Κουκουλίδι! Τι καμπάκι ήταν που έκανε ρε παιδιά. Πολύ βαρύς. Πολλά βαρύς. Ναι, αλλά είναι δυνατός! Τίποτα, άστο, δεν έχει πάρει ανάσα, ρε. Ρε, αυτό το πάρτι δεν μπορεί να σηκώσει το πόδι του. Δεν μπορεί να σηκώσει το πόδι του. Τελείωσες! Πάνω από τώρα, το κλωτσάει με το καλάμι. Πάμε. Όπαρε, όπαρε. Να το. Όπαρε, όπαρε. Μίτσος άφηνα τόση ώρα και δεν το έχεις καταλάβει! Την έβγαλε στην άμυνα, είδες! Ωραία χαστούκι! Ωραία χαστούκι! Να το! Τώρα, τώρα, τώρα! Και ξανά το ίδιο! Έλα ρε, έλα ρε! Έλα ρε! Αρδίο! Αρδίο! Αρδίο, άστο, μέχρι να προλάβει, έφαγε μπούφλα! Αρδίο, και έχω και τσάντα στην πλάτη! Ήσυχα! Μία-δύο! Ήσυχα, γαμώτη! Μία-δύο! Αυτό είναι! Όχι! Πάμε! Όχι! Το ψάρι! Όχι! Πού είναι! Τώρα είναι ψέμα αυτό, εγώ γιατί δεν έχω τέτοια κίνηση. Ω, είναι στο όριο, είναι ντέρμπι! Πάμε, πάμε, πάμε! Είναι ντέρμπι! Όχι, ρε! Άμυνα! Όχι, ρε, παιδιά! Όχι, ρε, παιδιά, έλα! Έχασα! Έχασα το Μίτσο, βρήκαμε το παιχνίδι του! Βρήκαμε το παιχνίδι του Μίτσου, παιδιά! Έλα! Μίτσο, θα πάρεις Γιωσιμίτσου! Πάρε Γιωσιμίτσου, θα πάρω Γιωσιμίτσου, εννοείται! Θα πάρω τον δεύτερο αγαπημένο μου χαρακτήρα, ο οποίος είναι ο Devil Jin. Tekken 5 φανατικός, εγώ έπαιζα πολύ στο PSP. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω παίξει μόνο στο PlayStation το παλιό. Αλλά έπρεπε. Στο PS1. Στο Tekken 3, αν δεν κάνω λάθος. Πέσει και την μπάλα. Η οποία μπάλα επέστρεψε. Γιατί πήρε αυτόν τον Γιωσιμίτσου, δεν πήρε τον παλιό. Για θέλει τον καινούριο, το να δείξω και είναι πολύ καινούριο, αυτός έχει είναι πολύ τάξης. Έχει νέο. Έχει κατσετάκια πάνω. Μίτσο. Ναι! Πατάει, άμα το βλέπεις πατάει έτσι. Το σκομάρισμα. Πολύ γρήγορος. Πατάει κουμπιά, πατάει κουμπιά τώρα, αυτό κάνει. Μήπως φταίει που έχεις ανοιχτό το με tutorial των κομβιών. Είσαι χαγαμό! Perfect! Ένα γύρι! Για το τώρα. Να μην βλέπεις πως γίνεται. Δεν έχουμε δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό κύριε Σικύρη σήμερα. Έλα ρε Devil Jin γάμο. Μίτσος από τα παλιά. Μπράβο. Αυτή είναι άμυνα. Έλα ρε. Ρίχτου ρε. Έλα ρε. Ναι. Τελείωσε τώρα. Μόνο. Ωπα, ωπα, με έκαψε. Με έκαψε. Είναι εντυπωσιακό. Έχω κουραστεί ήδη. Προσφέρεται για κραυγή το παιχνίδι. Βγάλ' την άμυνα! Έλα ρε Μίτσο, έλα ρε Μίτσο! Ρε μη πατάς αυτό το κουμπί! Γαμώ! Μπράβο Μίτσο! Σε βοηθάει! Μπράβο ρε αγόρι μου! Πρέπει να είναι ο Μίτσο ο άνθρωπος που πατάει γενικά κουμπιά χωρίς να ξέρει τι πατάει. Όχι ρε! Τι τι κάνεις λάζο μετά, τι διαφορετικό κάνεις! Ρε Μίτσο ντροπή! K.O! Ντροπή! Σε πέταξα απ' έξω! Έλα ρε, έλα ρε! Έλα κοντά ρε! Έλα ρε κοντά ρε! Κοντά! Θα να δεις! Μα πέφυγε! Ξανά μόνο το ίδιο! Σήκω ρε! Εμείς τζάμπα η αποφυγή που έκανες! Πάτα κουμπιά! Φάρα! Και μία! Βρήκε το παιχνίδι του! Είναι το παιχνίδι του, φέρε να πάρω το αίμα μου πίσω τώρα! Τι, όποιος χάνει, παίρνει το δημιουργικό μόνιμα. Περίμενε, εγώ θέλω να διαλέξω έναν που να είναι σε κιλά μου, ρε παιδί. Δεν έχει κάπου να είναι 83-115 κιλά. Άσε να διαλέξω εγώ μια πίστα. Μήπως σε ενδιαφέρει να παίξω, πας μέσα να είναι ένα κλαμπ νυχτερινό. Έχει, έχει. Εδώ, εδώ, elegant, εδώ. Εδώ, κυριλέ. Ναι. Ότι σε έχω καλέσει, ας πούμε, και δεν σ' αρέσει το φαγητό που σου έχω προσφέρει. Είχε dress code και εσύ ήρθες έτσι. Γυμνός. Και κάθε πίστα έχει άλλο θύμη, δες. Θα είμαι γρήγορο. Είναι γρήγορο, εγώ είμαι. Δυνατός. Ναι. Έλα ρε. Ωραία! Ωραία μπουκετίδι! Ωραία μπουκετίδι! Μία-δύο! Μία-δύο! Έλα! 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 Όχι ρε παιδιά! Τελείωσες! Έφυγε κάτω! Κάτσε ρε! Πέταξε τον ρε! Το σπίτι μου μωρέ! Τι! Έβγαλε, έβγαλε μαχαίρια. Έβγαλε μαχαίρια σε μάχη με μπουνιές, έβγαλε μαχαίρια. Είναι κότα ρε ο άνθρωπος. Καταρχάς κάνει σαν φωνές με την ώρα, σαν κότα κάνει. Σου λέω είναι κότα.
Έλα, Μίτσο, κάνε το. Σάκος του box έχεις γίνει, το έχεις καταλάβει. Και μόνο αριστερά, δεν τρως καλό. Δεν τρως καλό. Δεν τρως καλό. Έλα, ρε! Βλέπεις. Απλά, έτσι, με, δηλαδή, πού να σου έρθει και το δεξί το δυνατό, το... Έφυγε κάτω, ρε! Μαλάκα! Τι κάνεις, ρε! Προλάβω να πέσει! Πολύ γαμάτη πίστα. Κάτι πάλι. Κάνε κάτι άλλο. Βαρώ ένα δεξί κροσέ, άπερκατ. Αυτό είναι! Αυτό είναι! Όχι, ρε, πάτε στο κουμπί! Ρε Κώτα, μην πατάς τα κουμπιά τα ψεύτικα, ρε Μετσό! Ποια ψεύτικα, ρε Κώτα! Ε, πάτας τα κουμπιά τα ψεύτικα! Κάνε μας τη χάρη! Παίξε λίγο με ξύλο κανονικό, μου πατάς τα ρωτακόλυπα! Μα δεν πατάς κι εσύ τα... Ποιο είναι αυτό, τι πατάει, δεν ξέρω! Το δεξιά, το πάνω, ρε! Δεν έχει να προσφέρει τίποτα ο Μιχάλης. Δεν έχει να προσφέρει κάτι, άστα. Ένα hit θέλει, ρε. Μίτσο, ετοιμάσου. Αυτός θα μπορούσε να βγω στην πραγματική ζωή. Όχι, ρε. Μια πουλιά στα αρχίδια και τέλος. Κρίμα, κρίμα. 3-0 έχει, ρε. Ρε, παιδιά, τι θα είναι καλός, ρε. Εσύ, μέχρι να τον κερδίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος. Πάμε. Dragon of Anadion Nazukena. Κανόνισε να χάσεις τώρα με αυτό το outfit που έχω. Γιατί είναι, Μίτσο. Είμαι τελείως εκτεθειμένος, με βλέπεις. Βίρτιν για προβολή δημοσίας εδούς. Ντροπή και έσχος. Έλα, ρε, Dragon of! Τα κλωτσίδια! Τα μόνιμα, αυτά που κάνουμε πάντα! Τι φάγαμε. Θα μας φάει. Όχι, ρε. Ναι! Ήταν αδύσκολη ναι, ναι. Τελικά αυτή! Και είναι και αέρινη τώρα! Δεν έχει βάρος πάνω της, ρε! Αντίγραμμη σου! Όχι, ρε! Ναι! Dragon of, τροπή και έσχασα αυτά τα πράγματα μερικές φορές! Ρε, Αλέξη, τι λέω! Μπράβο! Μην τον αφήσεις να σηκωθεί! Μην τον αφήσεις να σηκωθεί! Πώς έγινε! Ένα. Ωραία και παλαμάκι, σε κοροϊδεύω, δεν έχει ξέρω να έχεις καταλάβει. Ου, καλό! Και αλλάξαμε μεριές για να μπερδεύεσαι τώρα! Βγάλε την άμυνα! Έλα πάτω! Δύο! Σήκω, μωρί! Σήκω! Άντε! Πάμε! Είναι το σημείο που αγχώνει το Μίτσο και πατάει έτσι πάλι. Το πάτησε αυτό. Δώστο! Δώστο! Κρίμα. Έλα ρε! Ωραία φίλε, είναι στο όριο. Σε παρακαλώ. Ένα hit είμαι. Σήκω με ρε μαντρά! Ναι! Αντί για! Ρε Μίτσο, το ίδρος του χειριστήρα, αγόρι μου, σκούπισε το και το δώστο μου. Τα ζούγια με ζήν είναι θείος... Και ανυψός. Ανυψός, ναι. Όποιος το πάρει κέρδισε, τι είναι αυτό τώρα. Ε, θα δούμε. Έλα θείο, θα φας μπουνίδια τώρα. Πω ρε, τι σκηνικά είναι αυτή. Ο Ζήν ποιος είναι. Με δεξιά. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Κάνε άμυνα. Κάνε άμυνα, γαμ... Μυριό! Το θείο σου εγκολόπεδο! Εγώ σε μεγάλωνα, ρε! Εγώ! Όταν έλειπε ο πατέρας εκεί που πήγε για ψάρεμα! Εγώ! Ρούφα! Κοίτα πόσο κοντά ήταν. Μία-δύο, τα είδες στα μία-δύο. Ρε μαλάκα, τσι! Αν δεις ξινόμουνα κιόλας, έπαιζε με ένα χέρι. Το είδα. Με ένα χέρι και έχασες. Ωραία, μπερδίκλα έβαλε. Ποιος είμαι. Είναι η ίδια μαλάκα, μπερδέμα. Άντε πάμε, πήρε, κάναμε καλό κόμπο. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ας το, το δούμε το... Σ' άλλο επίπεδο. Τι έγινε τώρα. Μπερδεύτηκε. Ναι! Έλα ρε! Πάντα δύο! Σε υποτίμησα τώρα, κάτι έγινε.
Σήκω ρε. Κάνε εκεί τα λέξη. Κάνε hit. Άνοιξε το. Ποιο να ανοίξω, αγόρι μου. Σκανδάλι πάτα. Σκανδάλι. Τώρα ένα. Όχι! Του το είπε. Πού το είδες ότι είχα μαγικό κουμπί. Ρίχνει το την πίση ώρα, ρε κολόγι, ρε. Του χάρου τα δόντια κλείτες εσύ. Ο παππούς δεν κοντάς είμαι, δεν μπορείς να τραβήξεις το αριστερό το κροσέ. Μπούλο, έξω Μιχάλης. Ένα τελευταίο θέλω να παίξω. Πάτα ρε, αφού έχασες, έξω. Δεν έχασα στην πραγματική ζωή. Έχασες, Μιχάλη. Πάτα σε λεκάνε. Άντε ρε, πριν το τελευταίο να κάνω μια παρατήρηση εγώ. Φανταστικά γραφικά. Αλλάζει πίστα. Αλλάζει πίστα και σπάει και πάει από τη μία στην άλλη, παιδιά, φανταστικά γραφικά. Δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα, εμείς που το έχουμε ζήσει το πρώτο, σε σχέση με το 8 τώρα. Ναι, ρε, εντάξει. Μήπως θες να πάρουμε. Γυναίκες θα πάρουμε. Μπαρμπάδια. Γυναίκες θα πάρουμε. Γιατί έχει και άμα θες να πάρω τον μπάρμπα αυτό το νερό. Μετά μπαλίσσα θα πάρω εγώ. Μου πήρα τη Ζαφίνα. Εσύ είσαι η είναι Αντάμ Ζαΐρα. 32 χαρακτήρες, άρα έχεις πολλά ματσάπ να κάνεις να στήσεις είτε να ταιριάζουν οι χαρακτήρες είτε να μην ταιριάζουν, πολλές πίστες. Έχω διαβάσει ότι έχει εξαιρετικό story. Story mode. Και story mode, ναι, αλλά εδώ τώρα όταν είμαστε τρεις εδώ θέλει ξύλο, τέτοιο μεταξύ μας ξύλο θέλει. Γιατί πήρες... Ιαπωνέζα, πάντα. Ο Αλέξ πήρε Μαντάμ Ζαΐρα. Πάμε! Κάτσε ρε Μίτς! Πώς πήγες όσο σύντομα! Πες το καλό από εκεί! Αχ, έβγαλα το κεφάλι μου ρε! Α, παίζω μόνο με τα πόδια ε! Α, παίζω ποδάρα βλέπεις, με ένα πόδι είμαι! Γιατί ρε! Κάνει τέτοιο ρε! Έλα ρε, το χάσε! Κρίμα, Άλεξ. Κρίμα. Έχασα. Μπράβο, ρε. Έχασα κι άλλο, δεν το πιστεύω, ρε. Έχει, έριξε και μπουνιά τελευταία στιγμή. Δεν έχει μόνο πόδι. Κάνε. Ωρε, φίλε, κάνε το φίδι. Το σκορπιό, ρε. Ωρε, ναι. Δοχικίτα κάνει, αμάνε. Πολύ καλή χαρακτήρα αυτή. Τι κινήσεις, απίστευτες, κάνεις. Έλα, Ζαφίνα μου. Έλα, γόντς μου. Ρε Μίτσο, πολύ τι ωραία, μπράβο. Πιάστηκε το χέρι σου. Θα έρθει ο με τζουντζιν, πώς είναι, τζιπαντζι. Τώρα είναι το σημείο του Μίτσο που θα κάνει την μεγάλη ανατροπή. Θα πατάει τα κλειδιά τα μυστικά τώρα. It's over. Over 9000! Έλα ρε, το έχασε πάλι. Όχι ρε Μίτσο. Έχασε πόσο χίτ τέτοια. Έλα, μην μένεις στο χίτ αυτό, ρίξε κάτι άλλο, κάνε κάτι άλλο. Μπράβο! Το σχεδίασε λίγο, μπράβο! Improvise, αγόρι μου! Δύο ακόμα! Κρίμα! Τώρα! Καλά, ναι! Ναι! Έλα, Μίτσο! Όχι, Μίτσο! Όχι, πάει! Σε παρακαλώ, πες μου ότι νίκησα! Άμα δεν νίκησα, θα είμαι πολύ κοντά! Ένα hit είναι! Μίτσο! Την απάντησή σου! Ναι! Απάντησή σου! Ναι! Flawless! Ναι! Μπράβο, Μαντάμ Ζαΐρα! Μπράβο! Πήρα τρεις νίκες! Δεν ξέρω πώς πήρες, δεν έχω χάσει το μέτρημα. Σε νίκησα! Δύο φορές έχασες, νίκησα! Γεια σας! Τι λες, μωρέ! Έξω! Το επιμύθιο ποιο είναι. Είναι ότι είναι παιχνίδι διασκεδαστικό, παιχνίδι για παρέα. Είναι παιχνίδι για couch gaming, να κάθεσαι στον καναπέ και να πλακώνεις το ξύλο στο παιχνίδι. Αλλά και για τουρνουά, εντάξει, αφού ξέρεις τι. Σηκώνει πολύ. Σηκώνει τουρνουά. Φαντάζομαι τώρα, σε ένα πλαίσιο να κάνουμε τουρνουά έτσι με κόσμο. Και όποιος μας κερδίσει στην πραγματική ζωή το δέρνω. Όχι. Όποιος μας κερδίσει το παιχνίδι να τρώει χαστού και στην πραγματική ζωή. Όχι. Κάτι τέτοιο θέλω. Και να παρουσιάσει κανένα τεράστιο και να τον κερδίσει και να πω: όχι, φίλε, εντάξει, όχι για σένα. Τέλος πάντων. Link στην περιγραφή θα το βρείτε στο πλαίσιο. Tekken 8 μόλις κυκλοφόρησε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.